ζήτησε από την κυβέρνηση να μην κλείσει άρον-άρον την προκαταρκτική και να έρθουν για φέτο. Η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή εξελίχθηκε σε βατερλό για την κυβερνητική πλειοψηφία. Οι κατήγοροι έγιναν τελικά κατηγορούμενοι και η επιχείρηση ποινικής δίωξης των αντιπάλων είναι προφανές ότι δεν ήταν τίποτε άλλο από πολιτική δίωξη. Και στην κυρία Σπυράκη απάντησαν κυβερνητικές πηγές που είπαν ότι το μόνο που μένει να διευκρινιστεί μετά το βατερλό της Νέας Δημοκρατίας είναι αν στο ρόλο του Ναπολέοντα παραμένει ο κ. Μητσοτάκης, είναι απλά ο κομπάσος του κυρίου Σαμαρά. Είναι και ένα άλλο πάντως που πρέπει να το πούμε και έχει να κάνει με την κόρη του κυρίου Πικραμένου. Ναι. Έπαιξε πολύ η ομιλία του χθες και κυρίως για τη συγκίνηση που είχε. Έκανε λοιπόν ένα post η Καρολίνα Πικραμένου, η κόρη του. Δεν συνηθίζω να κάνω δημοσίευση στα social media. Μετά τις εξελίξεις όμως των τελευταίων ημερών δεν μπορώ να μείνω αμέτωχη. Ο πατέρας μου σε όλη του τη ζωή είχε και έχει ως οδηγό την προσήλωση στο δίκαιο, συχνά με προσωπικό κόστος. Είμαι περήφανη για τη σημερινή ομιλία του, αλλά ακόμα περισσότερο